Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Φέτος βρισκόμαστε στο 2015 και το τονίζω τη χρονιά αυτή γιατί τον άνθρωπο που έχω δίπλα μου έχω προσωπικά να το δω 20 χρόνια στα μέρη μας. Ο Γιάννης ο Κορμπέτης βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες στην Καβάλα, στην πόλη από την οποία κατάγεται, για να παραδώσει κάποια ειδικά σεμινάρια βιολιού στο Δημοτικό 2 Καβάλας και νομίζω μια πολύ καλή ευκαιρία να μιλήσουμε με τον ίδιο για τις εμπειρίες του τόσο στην μουσική όσο και γενικότερα στη Γερμανία, στην χώρα στην οποία ζει αυτή τη στιγμή. Γιάννη, καλησπέρα και μετά από 20 χρόνια, καλώς σε βρίσκω. Καλησπέρα και εγώ ειλικρινά χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ πέρα και σε βλέπω. Θα πούμε ειλικρινά από το γυμνάσιο να τα πούμε. Από το 95 ήμασταν και δίπλα στο Διοθερανείο. Ακριβώς. Πώς αλλάξαν τα πράγματα. Επιβίωσες πάντως από μένα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Λοιπόν, Γιάννη, λίγα λόγια για σένα να μας πεις. Με το που τελείωσα το Λύκειο, πέρασα στη Γερμανία, σε πανεπιστήμιο, έμεινα εκεί πέρα. Σπούδασα, τελείωσα, βρήκα δουλειά εκεί πέρα. Έχω σε ποια πόλη? Εκεί πέρα, στην Καλστρούη. Mm. Είναι στην Νότια Γερμανία. Ναι, ξέρω. Η ζωή είναι μια χαρά εκεί πέρα. Επαγγελματικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Αυτή τη στιγμή πού εργάζεσαι? Είσαι καθηγητής βιολιού, είσαι σε συμφωνική ουσία, σε τι είσαι? Καθηγητής βιολιού σε ένα κονσερβατόριο στη Γερμανία και επίσης παίζω συναυλίες συνεχώς. Με καλούν για να παίξω. Έχω ένα μάνατζερ από πίσω και με καλούν και παίζω. Από παλιά θυμάμαι, ήσουν στο γυμνάσιο θυμάμαι το βιολί είχες μια λατρεία, σε βαθμό που θυμάμαι πως είχες παρατήσει την άλλη σου μεγάλη αγάπη, το μπάσκετ. Ακριβώς, ναι. Με κέρδισε το βιολί, όπως και το σκάκι. Είμαι σκακιστής εγώ. Απλώς το βιολί με κέρδισε. Το μπάσκετ το ωραίο ήταν, μου άρεσε πάρα πολύ, όπως το ποδόσφαιρο απλώς, εντάξει. Πρέπει να κάνεις θυσίες. Ναι, το σκάκι με το βιολί μπορούν να συνδυαστούν κατά κάποιο τρόπο. Αυτό ναι, γίνεται. Απλώς το βιολί δεν συνδυαστούν. Μπορούν να συνδυαστούν, όχι. Το εννοούσα ως εξής. Το σκάκι απαιτεί απαιτεί πειθαρχία, απαιτεί σκέψη. Και το βιολί ουσιαστικά όμως απαιτεί μια πειθαρχία. Ναι, αλλά στην προσοχή της. Η μουσική θέλει συνέστημα. Το σκάκι όχι. Ναι, το σκάκι είναι ψυχρή λογική. Ακριβώς. Εκεί πας να κερδίσεις τον αντίπαλο. Είσαι εκτελεστής. Κάπως έτσι. Ναι, είναι και αυτό μια άποψη. Το συνέστημα τι ρόλο παίζει σε σένα? Πάρα πολύ. Χωρίς συνέστημα δεν υπάρχει μουσική. Υπάρχουν στιγμές που δεν νιώθεις καλά και προσπαθείς να κερδίσεις λίγο παραπάνω συνέστημα μέσα στην μουσική. Να πεις ότι ξέρω εγώ δεν νιώθω καλά σήμερα, λίγο να παίξω λίγη μουσική για να μπορέσω να ανέβω ψυχολογικά. Μικρός, ναι, υπήρχε αυτό το συνέστημα, τώρα όχι πια. Ό,τι και να γίνει, βγαίνω και παίζω. Όπως και να είμαι, σε ό,τι κατάσταση. Είμαι επαγγελματίας πια. Εντάξει, επαγγελματίας, αλλά σίγουρα υπάρχει μέσα και το. Ναι, υπάρχουν μέρες οι οποίες εντάξει, δεν νιώθεις καλά και προσπαθείς να δώσεις τον καλύτερο σου εαυτό. Τώρα, τι να σου πω. Είναι μια δύσκολη ερώτηση. Όχι, κοίταξε. Μικρός υπήρχε αυτή η πιθανότητα να μην νιώθω καλά και να παίρνω το βιολί και να παίζω. Ήταν πιο ξένια στα τα χρόνια. Τώρα ναι, άμα δεν νιώθω καλά, πάλι το κάνω, αλλά για επαγγελματικούς λόγους. Ναι. Στην Καβάλα έχεις έρθει και άλλες φορές τώρα τελευταία και πέρσι ήσουν εδώ. Ποια είναι η σχέση που σε συνδέει εδώ με το Δίο, με τους ανθρώπους του Δίου, κάποιους καθηγητές που είχες τότε, τους βλέπεις ακόμη και τώρα? Ακριβώς. Τώρα που ήρθα τη Δευτέρα, πάω στο Δίο και βλέπω ειλικρινά καθηγητές, τους οποίους γνωρίζω από 8 χρονών. Ακόμα και άτομα από τη γραμματεία. Ειλικρινά, μπαίνω μέσα και. Πώς αντιμετώπισαν? Ξέρω, εγώ θυμάμαι ότι είμαι σίγουρος ότι αυτοί οι άνθρωποι βλέπανε μπροστά τους παλιά ένα 8χρονο μέχρι τα 15-16 τους. 16 του χρόνια παιδί και τώρα ξαφνικά βλέπουμε έναν επαγγελματία. Αυτό για τους ίδιους σίγουρα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι ίσως και να νιώθουν ότι οι κόποι τους ανταμείφθηκαν. Ακριβώς. Ήταν όλοι πάρα πολύ φιλικοί, λες και δεν άλλαξε τίποτα. Μπήκα μέσα στο Δίο και ήταν λες και δεν είχαν περάσει ποτέ τα 20 χρόνια. Ειλικρινά. Και κτηριακά έχει αλλάξει? Κτηριακά έχει παραμείνει το ίδιο. Αυτό ποιος είναι στο 2 ας το ακούνε.
Έχει παραμείνει το ίδιο. Κτηριακά μιλάμε. Κτηριακά, ναι, δεν το συζητάμε. Για άλλο. Εντάξει, έχουν πάρα πολλούς μαθητές από ό,τι βλέπω. Υπάρχουν λίγο προβλήματα με τις αίθουσες, αλλά γενικά βλέπω ότι το επίπεδο εδώ πέρα είναι πάρα πολύ υψηλό. Έκανα και μάθημα τώρα τα παιδιά. Mm-hmm. Ήταν ειλικρινά, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Κάνουν τρομερή δουλειά. Πιστεύω ότι μπορούν να υπάρξουν. Αν και είναι ίσως νωρίς για κάποια παιδιά από αυτά, πιστεύω ότι κάποια μπορούν να έχουν τη δικιά σου εξέλιξη ή να φτάσουν ακόμη και πιο ψηλά. Σίγουρα. Είμαι ειλικρινά. Είναι 2-3 παιδάκια τα οποία θα τα έπαιρνα ευχαρίστω στη Γερμανία. Να τη διδάξω και πέρα και να τα στείλω μετά στις σχολές. Μιλάμε για πολύ ταλέντο. Μάλιστα. Γενικώς βλέπεις. Επειδή φαντάζομαι δεν έχεις μόνο στην Καβάλα, θα πρέπει να έχεις και σε άλλα μέρη στην Ελλάδα. Για σεμινάρια έχω κάνει μόνο στην Ασφαβάλα και στην Καβάλα. Για συναυλίες έχω πάει αλλού. Πιο πολύ με καλούν για συναυλίες. Για συναυλίες, ναι, έστω για συναυλίες. Βλέπεις τον κόσμο να ενδιαφέρεται για την κλασική μουσική. Γιατί στο μυαλό κάποιων η κλασική μουσική είναι και λίγο παρεξηγημένη. Και το έχεις συναντήσει και εσύ αυτό το πράγμα. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς η κλασική μουσική έχει πέσει. Αυτό που μου αρέσει στην Ελλάδα είναι ότι υπάρχουν στις συναυλίες έχονται πάρα πολλοί νέοι. Ας ξεκινήσουμε το πρώτο. Γιατί πιστεύεις ότι έχει πέσει η κλασική μουσική? Και κάποιοι μπορεί να πούνε ότι ξέρω εγώ λόγω της γενικότερης κοινωνικής κατάστασης εδώ στη χώρα μας ότι ο κόσμος δεν έχει τη διάθεση να ακούσει κλασική μουσική. Θα προτιμήσει κάποια άλλα ίσως άσματα που μπορεί να τον ξεσηκώσουν λίγο περισσότερο. Σημερίζεις εσύ αυτή την άποψη ή πιστεύεις ότι είναι γενικότερο το φαινόμενο υπήρχε παλιότερα? Σε κάθε χώρα που έχει κρίση τα πρώτα κονδύλια που κόβονται είναι από την κουλτούρα. Εντάξει. Mm-hmm. Δεύτερον, άμα παρατηρείς το ελληνικό, δες το ελληνικό ράδιο. Πόσα κανάλια κλασικής μουσικής υπάρχουν και πόσα λαϊκά. Καταλαβαίνεις. Όταν δεν υπάρχει διαφήμιση, κάτι πεθαίνει. Αργοπεθαίνει. Πιστεύεις ότι είναι και θέμα παιδείας? Γιατί ας λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όταν εδώ στην Καβάλα, ιδίως το μουσικό γυμνάσιο Λύκειο, έχει χίλια μύρια προβλήματα, φτάνανε ακόμη Δεκέμβριο μήνα και δεν είχαν πολλούς καθηγητές. Θυμόμαστε και κινητοποίησεις που είχαμε καλύψει δημοσιογραφικά. Και αυτή δεν είναι κατάσταση μόνο στο μουσικό σχολείο της Καβάλας, είναι και σε άλλα μουσικά σχολεία. Όταν γενικότερα από το δημοτικό θυμόμαστε ότι τα πράγματα δεν είναι και το. Είναι λίγο θολά όσον αφορά την μουσική παιδεία. Δεν ξέρω ειλικρινά τι είναι το μουσικό λύκειο, δεν έχω ιδέα. Ναι, απλά στο λέω, σου λέμε ναι, τι γίνεται, αλλά πιστεύω ότι είναι θέμα παιδείας. Εννοείται ότι είναι θέμα παιδείας, αλλά ας γυρίσουμε πίσω. Φαντάζομαι ότι είχαμε 400 χρόνια τουρκοκρατίας. Γυρνάμε τώρα πάρα πολύ πίσω. 400 χρόνια τουρκοκρατίας, η Γερμανία. Εντάξει, είμαστε 200 χρόνια. Αναγέννηση... Είμαστε 200 χρόνια ανεξάρτητοι όμως. Ναι, 200 δεν είμαστε, εντάξει. Απλώς ήταν... ναι, λέμε τώρα, τυπικά ανεξάρτητοι. Αναγέννηση, άλλες χώρες είναι αναγέννηση, βγάζαν συνθέτες. Εμείς ήμασταν. Ναι, αλλά όχι. Εδώ θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω. Έχουμε βγάλει και πολλούς κλασικούς μουσουργούς παγκόσμιας ακτινοβολίας. Όπως ο Δημήτρης Μητρόπουλος. Ο πάρα πολύ γνωστός αυτός. Ακριβώς, η Μαρία Κάλλας, ο Λεωνίδας Καβάκος. Για να σα δεν ξέρουν, ο Δημήτρης Μητρόπουλος μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους μαέστρους του 20ου αιώνα. Ακριβώς. Γιατί δεν μπορεί να το ξέρουν. Να σου πω κάτι. Αντί για να βγάλουμε 100, βγάλαμε μόνο 3. Εντάξει, είμαστε και μήπως είναι και το μέγεθος της χώρας. Όχι, γιατί. Στον μπάσο μια χαρά πάνε. Βλέπεις, 11 εκατομμύρια κόσμος είμαστε. Και στον μπάσο μια χαρά πάνε. Γιατί, εκεί υπάρχει κουλτούρα. Εντάξει, υπάρχει διαφήμιση. Διαφήμιση, ναι. Υπάρχουν όλα. Είπες για τους νέους. Ότι παρακολουθούν πολλές συναυλίες. Αυτό είναι που μου αρέσει στην Ελλάδα. Άρα μήπως τελικά αυτό που λέγαμε περί παιδείας έρχεται σε κόντρα με αυτό που βλέπεις? Άμα έρχεται σε κόντρα περί παιδείας αυτό. Ναι, λέγαμε προηγουμένως ότι η παιδεία μας πάσχει στο θέμα της μουσικής. Ναι. Άρα οι νέοι δεν έχουν, άρα προφανώς οι νέοι δεν έχουν πολύ μεγάλη πρόσβαση στο που λέμε κλασική μουσική. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπεις ότι οι νέοι πάρα πολλοί έρχονται στις συναυλίες. Ναι, ναι. Μήπως τελικά αυτά που λέγαμε πριν δεν ισχύουν και εσύ το δεύτερο, ή μήπως τελικά διαπιστώνεις ότι παρά την έλλειψη μουσικής παιδείας οι νέοι θέλουν να μάθουν κάτι παραπάνω? Τι από αυτό πιστεύεις? Πιστεύω αυτό το δεύτερο. Το δεύτερο που πω, ότι παρά την έλλειψη παιδείας οι νέοι θέλουν. Αυτή είναι αλήθεια.
Ειλικρινά, το καλοκαίρι που έπαιξα στο φεστιβάλ εδώ πέρα, είδα πάρα πολύ νερά. Και ήταν παιδιά του Οδείου. Στην Κοζάνη που έπαιξα στο φεστιβάλ, γινόταν ειλικρινά. Ήταν πάρα πολύ. Εντάξει, ήταν και από τα σεμινάρια κιόλας, είχαν έρθει πολλά παιδιά, αλλά ήταν ειλικρινά πολύ νεολαία. Κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Στη Γερμανία δυστυχώς δεν έχω δει τόσα πολλά παιδιά. Γιατί έτσι, ιδίως ζήστε τώρα σε μια χώρα που είπαμε και πριν ότι έχει παράδοση στην κλασική μουσική. Δυστυχώς δεν έρχονται πάρα πολύ, έρχονται πιο πολύ μεγάλης ηλικίας κόσμος. Εντάξει, η είσοδο είναι και μεγάλη εκεί πέρα, κατάλαβες. Όταν πρέπει να πληρώσει 40 ευρώ ή 30 ευρώ, εντάξει. Πάνε συνήθως οι πιο ευκατάστατοι. Οι πιο ευκατάστατοι που θέλουν να δειχτούν. Είναι δηλαδή γενικώς η κλασική μουσική αυτό που κάποιοι θα μπορούσαν να πούνε η μουσική των πλούσιων. Όχι πάντα. Όχι πάντα. Ναι, από τη μια έχεις δίκιο. Γιατί το θέτω και λίγο διαφορετικά. Όσες παραστάσεις βλέπουμε στην τηλεόραση, ιδίως στην κρατική, τις έχουμε συνηθίσει, ξέρεις, σε γιορτές όπως η Πρωτοχρονιά, να έρχεται ο κόσμος κουστούμαρισμένος με το φράκο τους, με τις τουαλέτες τους, οι γυναίκες. Το θεωρούμε και λίγο εδώ στην Ελλάδα, ότι ξέρεις, η κλασική μουσική είναι κομμάτι της avant-garde, της πολύ καλής κοινωνίας. Ακριβώς. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μην έχουν ιδέα, να είναι άσχετοι πολλές φορές, αλλά λόγω αυτών των ανθρώπων η κλασική μουσική ζει ακόμα. Κάνουν χορηγίες, είναι αυτοί που κάνουν τα μπονεμά. Είπες περί άσχετο. Μάλλον είναι λάθος λέξη το άσχετο. Όχι, αλλού πήγαινα. Κάπου είχα διαβάσει ότι, ξέρω, να ακούσεις μια όπερα. Ναι. Αν η πρώτη όπερα που ακούσεις σου αρέσει, μένει χαραγμένη όπερα στο μυαλό σου για πάντα. Αν δεν σου αρέσει η πρώτη όπερα, μπορεί κάποια στιγμή να τη συμπαθήσεις, αλλά δεν θα μείνει χαραγμένη στο μυαλό σου και στην ψυχή σου. Ισχύει αυτό? Πιστεύω ναι. Άμα σου ειλικρινά σου μείνει από την πρώτη στιγμή η όπερα σου, τελείωσε. Παραμείνει για πάντα. Θα σου πω για μένα κάτι. Ξεκίνησα δημοτικό 2 σε ηλικία 6 χρονών τη Φλογέρα. Τότε στην Καβάλα υπήρχε μουσική κατασκήνωση, δεν ξέρω αν την ξέρεις. Ναι, την έχω. Ήταν στην Παιδόπολη. Θυμάμαι. Ναι, βέβαια, τη θυμάμαι. Εκεί πέρα υπήρχε μια ορχήστρα. 9 χρονών ήμουνα. Πρώτη φορά ακούω να παίζει η ορχήστρα βιολί. Τρελάθηκα. Μπαμπά θέλω βιολί, μπαμπά θέλω βιολί. Έτσι ξεκίνησε το βιολί. Μου έμεινε. Είχε παίξει κάποιο. Ήταν τόσο ωραίο και από εκεί ξεκίνησε το βιολί. Κλάμα, έκλαιγα να πάρω βιολί. Να με πάρουν βιολί. Εντάξει, είναι η πρώτη εντύπωση, όπως λες. Σούμινε, πραγματικά. Κάποια πολύ χαρακτηριστική στιγμή σε κάποια συναυλία σου που να σου έχει μείνει, υπάρχει? Ένα έτσι χαρακτηριστικό περιστατικό. Χαρακτηριστικό ήταν, είχα μια συναυλία στη Γερμανία, στην οποία με είχαν καλέσει να παίξω και είχα βάλει ένα ελληνικό κομμάτι που δεν ήθελα να παίξω. Και ήταν ένας μεγάλης ηλικίας άνθρωπος, τον οποίο δεν γνώριζα. Και σε κάθε κομμάτι έλεγε κάτι πριν το κομμάτι. Ναι. Και ήταν μερικά πράγματα για το κομμάτι. Δεν θα ξεχάσω ότι πριν παίξω τον Κωνσταντινίδη, βγαίνει στη σκηνή και αρχίζει να κλαίει και να κάνει ύμνους για την Ελλάδα. Είχα μείνει άγαλμα. Ο άνθρωπος αυτός ήξερε ελληνικά. Ήταν Γερμανός, ο οποίος ήταν καθηγητής αρχαίας γλώσσας ελληνικής. Και το τι είπε για τους Έλληνες μου είχε μείνει χαραγμένο ακόμα. Ύμνος. Και μόνο που δεν έκλαιγε. Θα μου μείνει για πάντα αυτό. Μάλιστα. Και σε μια χώρα στην οποία οι απόψεις για την Ελλάδα είναι λίγο αντιφατικές. Σε πώς το εισπράττεις αυτό? Πολιτικά δεν θα το μιλήσω. Εντάξει, πολιτικά όχι. Πολιτικά όχι. Αλλά εντάξει, ζει στη Γερμανία, άρα έρχεσαι σε επαφή με Γερμανούς. Ναι, εννοείται. Παιδιά, και όπως εδώ πέρα είναι, να ξέρεις. Όποιος, δηλαδή, τι με συμφέρει, θα ψηφίσω εκείνο, θα κάνω. Αυτό είναι. Όποιος είναι με τη Μέρκελ, μισεί τον Τζίπρα. Όποιος δεν είναι με τη Μέρκελ, θέλει τον Τζίπρα. Παιδιά, ναι. Αυτό είναι. Υπάρχουν οι Γερμανοί που μας αγαπάνε. Και υπάρχουν Γερμανοί οι οποίοι εντάξει, δεν νοιάζονται, δεν τους νοιάζει. Απλά και κατάλαβα, ωραία. Ναι. Για να σου έχει τύχει κάποια στιγμή στη σκηνή, ενώ είσαι πάνω και
παίζει τα κομμάτια σου. Να ξεχάσεις, να κομπλάρεις, να ξεχάσεις κάτι, έτσι, ενστικτοδός. Κάτι έχει μπορεί συμβεί, να συμβεί. Έχει συμβεί. Πώς αντιμετωπίζετε κάτι τέτοιο? Για να μην το καταλάβει κάποιος, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί το να κομπλάρεις, να κολλήσεις, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Το θέμα είναι πώς θα το κάνεις ώστε να μην το καταλάβει ο θεατής. Αυτό δεν λέγεται. Αυτό δεν λέγεται. Ναι, σίγουρα. Δεν λέγεται, όχι. Σίγουρα, ναι. Κοίταξε, είναι θέμα εμπειρίας. Όταν ήμουν πιο μικρός, δεν είχα την εμπειρία, δεν έπαιζα πολύ, γινόταν κάτι τέτοια ατυχήματα και χανόμουν. Και το καταλάβαινε. Mm-hmm. Τώρα εντάξει, μπορείς να το κρύψεις. Τώρα πώς, δεν ξέρω, είναι, ξέρεις, εκείνη τη στιγμή που παίζεις, όλα γίνονται τόσο γρήγορα. Δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς. Δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς, το κάνεις αυτόματα. Λειτουργούν τα αυτιά, το μυαλό, τα πάντα και κατευθείαν το διορθώνεις. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό το θέμα, είναι θέμα εμπειρίας, πιστεύω. Εντάξει, ναι, καταλαβαίνω αυτό που λες. Θα μπορούσες να ζήσεις μια μέρα χωρίς μουσική? Ναι, γιατί όχι. Μια μέρα, ναι. Μια μέρα, ναι. Μια μέρα, ναι. Φαντάζομαι έτσι όπως το λέει. Κάπου κάτι άλλο θες να πεις. Όταν λες χωρίς μουσική, τι εννοείς? Χωρίς βιολί, γενικά χωρίς... Ας ξεκινήσουμε χωρίς βιολί. Ραδιόφωνο, χωρίς βιολί. Ας ξεκινήσουμε. Μουσική είναι τα πάντα, ρε Τάσο. Ακόμα και ο οίκος του φλιτζανιού είναι μουσική. Που θα πέσει, που θα κάνει, θα ακουστεί. Ακόμα και τα αυτοκίνητα που περνάει απ' έξω μουσική είναι. Να, για βγαίνει το και πες το σε ανθρώπους που μένουν εδώ στο κέντρο να δεις τι ωραία θα σου πούνε. Εντάξει τώρα, για το κέντρο δεν ξέρω. Εντάξει, άνθρωπος είμαι, θα μπορούσα να ζήσω μια μέρα χωρίς μουσική. Να κάτσω στο σπίτι, να μην ανοίξω τηλεόραση, να μην ανοίξω ράδιο, να μην κάνω τίποτα, να μιλήσω με κάποιον ή να ξεκουραστώ. Όταν είμαι άρρωστος, έχω ρίξει μουσική. Καλά, άλλο αυτό, ρε παιδιά. Άλλο, εντάξει, άμα είσαι άρρωστος, τι να κάνουμε, ανωτέρα βία. Δεν θα πεθάνουμε κιόλας. Εντάξει. Γίνεται, καταλαβαίνω την ερώτησή σου. Βασικά, όλοι απαντάνε όχι. Εντάξει. Απλώς, στη δική μου περίπτωση, για να είμαι ειλικρινής, θα μπορούσα να πω ναι, για μια μέρα, γιατί όχι. Πιστεύεις ότι θέλουν να, όχι να υποκρίνονται, να κρυφτούν κατά κάποιο τρόπο, να μην δείξουν κάποιες τις αδυναμίες, κάπως έτσι μπορεί όχι, να το θεωρήσουν? Όχι, είναι η αγάπη προς τη μουσική, το καταλαβαίνω, που πολλές φορές πώς το λένε, το κάνουν πιο μεγάλο. Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Ναι. Έχω ξεχάσει τα ελληνικά μου, σιγά σιγά. Εντάξει, μην είναι χωρίς. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε αρκετούς οι οποίοι και το θυμούνται και μήπως τα λένε και σωστά. Πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, δεύτερο μέρος της συνέντευξής μας εδώ με τον Γιάννη Κορμπέτη. Γιάννη, λίγα λόγια για τα σεμινάρια θα θέλαμε να μας πεις. Φέτος, ειλικρινά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Δεν περίμενα. Δεν ξέρω αν έμαθες. Έχω πάνω από 32 ώρες. Ναι, έχω μάθει. Έγινε, φέτος είχαμε ρεκόρ. Από ό,τι έχω καταλάβει, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Και είμαι ειλικρινά πολύ περήφανος και πολύ ευχαριστημένος, ειδικά από τα παιδιά. Ειλικρινά, ήρθα εδώ πέρα με λίγο... Δεν ήξερα τι θα συναντήσω. Και όμως, ειλικρινά, έχω πάθει... Εντάξει, θα μπορούσε κάποιος, ο συνήγορος του διαβόλου, να βγει και να πει ότι λίγο πολύ κάτι θα περιμένες ενδεχομένως αν αναλογιστείς την εικόνα που είδες πέρσι. Πέρσι δεν ήρθε για τα σεμινάρια, ήρθε για τα... Πέρσι ήρθε για τη συναυλία, ναι, αλλά ναι. Είδες κόσμο στη συναυλία σου, γι' αυτό. Δεν άκουσα βιολιά, καταλάβες. Και φέτος που το άκουσα, ειλικρινά έχω πάθει, κάνουν πάρα πολύ καλά δουλειά καθηγητές, το δύο πάει πάρα πολύ καλά. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, ειλικρινά, τα παιδιά. Δεν είναι η θέληση. Δηλαδή, αυτό που βλέπω εδώ πέρα στα παιδιά είναι η θέληση. Ό,τι τους λέω, με κοιτάνε στα μάτια και το κάνω κατευθείαν. Μου θυμίζουν πολύ τον εαυτό μου. Καταλάβες. Κατάλαβα. Και ειλικρινά νιώθω πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα. Με γυρνάνε σε στιγμές πριν 20 χρόνια. 20-25 χρόνια. Θα σκεφτώ. Όταν είμαι αυτής. Αν και εντάξει, πλέον τα πιο πολλά σου χρόνια τα ζεις στη Γερμανία, θα σκεφτώσουν ποτέ να γυρίσεις πίσω στην Ελλάδα? Εντάξει, είναι αρκετά νωρίς βέβαια να το πούμε, δεδομένου ότι τώρα εντάξει έχεις μια εικόνα από τα σεμινάρια εδώ στην Καβάλα. Αλλά θα σκεφτόσουν κάποια στιγμή το ενδεχόμενο αυτό? Προς το παρόν θα το σκεφτόμουν, εννοείται, αλλά προς το παρόν δύσκολα. Έχω μια δουλειά εκεί πέρα, έχω συναυλίες πολλές, πληρώνομαι καλά. Εδώ στην Ελλάδα ξέρω ότι πολλοί δεν πληρώνονται στην ώρα τους ή δεν έχουν να πληρωθούν
πολύ καιρό, είναι άνεργοι, δύσκολα. Δύσκολα. Θα πούμε αυτή τη στιγμή. Αλλά στο άμεσο μέλλον, γιατί όχι. Την αγαπάω την Καβάλα όσο καμιά άλλη πόλη. Για μένα είναι η πιο όμορφη πόλη σε όλο τον κόσμο, που λέει ο λόγος. Ειλικρινά έχει τα πάντα. Ειλικρινά χαίρομαι κάθε φορά που είμαι εδώ. Γιατί όχι για το στο μέλλον, ίσως δεν θα λέγα όχι σε μια πρόταση. Είπες προηγουμένως για τους απλήρωτους τους μουσικούς. Λίγο πολύ αυτή την εικόνα τη βλέπουν και τα παιδιά που έρχονται στο Δίο. Μπορεί να μην τους βγαίνουν καθηγητές και να τους λένε ότι εμείς είμαστε απλήρωτοι, έχουμε τα προβλήματά μας αυτά, αλλά λίγο πολύ και τα παιδιά το εισπράττουν αυτό. Παρόλο αυτό όμως, βλέπεις ότι έρχονται πολλά παιδιά τα οποία ξέρουν ότι ενδεχομένως αν ασχοληθούν λίγο παραπάνω με τη μουσική, μπορεί να μην έχουν και μέλλον. Ακριβώς, εδώ ναι. στην Ελλάδα. Είναι και λίγο τραγική ειρωνία αυτό το πράγμα. Αυτό σου είπα. Η κρίση χτυπάει πρώτα την κουλτούρα. Και αυτές είναι οι συνέπειες μετά. Καταλάβες. Τα μικρά παιδιά μετά βλέπουν τι γίνεται με τη μουσική και λένε: γιατί να γίνω μουσικός. Καλύτερα να ασχοληθώ με. Δεν ξέρω τι εγώ τι είμαι. Ηλεκτρονική, ηλεκτρονικά είμαι. Δεν ξέρω τι εγώ τι είμαι. Υπολογιστές. Mm-hmm. Ό,τι σήμερα δηλαδή έχει μέλλον. Καταλάβες. Προγραμματισμούς και τέτοια. Αγαπημένη σου ταινία που να έχει σχέση. Που να έχει γνωστά μουσικά ακούσματα με βιολί, ποια είναι? Το πρόβλημά μου είναι ότι ξεχνάω το όνομα των ταινιών. Ωραία, πες μου λίγο πάνω κάτω την υπόθεση θέλω να μου πεις. Ωραία, ωραία ταινία που ήταν με τον Αλ Πατσίνο, το Άρμα Γυναίκας. Το Άρμα Γυναίκας, ναι. Πολύ ωραία ταινία. Που έχει και το ωραίο ταγκό. Mm-hmm. Η Λίσσα του Σίτλερ. Πάρα πολύ ωραία μουσική επίσης. Υπάρχουν διάφορες πολλές ταινίες. Και η πολιτική κουζίνα, η ελληνική ταινία. Έχει και αυτή πάρα πολύ ωραία μουσική. Γενικώς βλέπεις αρκετούς καταξιωμένους. Εδώ τώρα πλέον αυτά τα χρόνια, αυτή την περίοδο στην Ελλάδα, βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι και τώρα ακόμη έτσι μεγάλους σε ηλικία να έχουν προοπτική να εξελιχθούν στην κλασική μουσική, στη συμφωνική μουσική, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι να έχουν το ταλέντο αυτό. Γιατί βλέπουμε αυτή τη στιγμή πάρα πολλά νεαρά παιδιά να στρέφονται, όπως είπες και εσύ, στην pop μουσική, στα talent show. Πώς βλέπεις, δηλαδή, υπάρχει μέλλον εδώ στην Ελλάδα για την... Για την κλασική μουσική. Ναι. Σου είπα ότι υπάρχουν πολλά ταλέντα, υπάρχουν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρω τι θα γίνουν όταν τα ταλέντα αυτά γίνουν 18 χρόνια. Αυτό είναι, δηλαδή, βάσεις υπάρχουν, απλώς... Αν σε ρωτούσαμε εσένα, τι θα τους έλεγες? Με βάση την εμπειρία που έχεις τόσα χρόνια. Όσο πιο γρήγορα να φύγουν στο εξωτερικό. Άμα είναι διαβιολή, θα το λέω αυτό. Αν δηλαδή θέλει να γίνει κάποιος βιολονίστας, όσο πιο νωρίς, όσο πιο γρήγορα φύγεται έξω. Με το που γίνουν 16, 17, 15, 16, 17 να φύγουν. Λυπηρό και δύσκολο. Έτσι είναι όμως. Δυστυχώς. Έτσι είναι. Το καλό είναι να φύγουν. Το καλύτερο για αυτό είναι να φύγουν νωρίς. Άλλη κουλτούρα, να γνωρίσουν άλλες κουλτούρες, να ανοίξει το μυαλό τους. να δουν τι θα πει ανταγωνισμός. Κατάλαβες. Αυτό είναι. Αυτό σε κάνει καλύτερο. Μάλιστα. Ναι, και άλλη παιδεία. Όταν βλέπω, λέγαμε προηγουμένως για τα μουσικά σχολεία, όταν ακόμη και ΤΕΗ, όπως το Λαϊκής Παραδοσιακής Μουσικής που είναι στην Άρτα, και αυτό κοντεύω να το κλείσουν γιατί δεν έχουν καθηγητές. Είναι λογικό να το λες αυτό το πράγμα. Εννοείται, ναι. Αλλά μην ξεχνάς και στην Γερμανία κλείνουν πανεπιστήμια μουσικά. Έχουν κλείσει ορχήστρες, έχουν κλείσει μουσικά πανεπιστήμια. Ενώ δεν υπάρχει. Αυτό για ποιο λόγο πιστεύεις? Οι Γερμανοί είναι ένας απλός λαός. Μπαίνουμε μέσα, ναι, το κλείνουμε. Τελείωσε. Απλά και ωραία. Απλά και όμορφα. Ναι, δηλαδή έχουν κλείσει ιστορικά πανεπιστήμια μουσικά. Τα κλείνουν. Ορχήστρες οι οποίοι ήταν τρεις μαζί σε ένα κρατήδιο, τις κάναν μία. Σε ενώσαμε. Όταν δεν βγαίνουν οικονομικά. Αυτό είναι. Ναι, σωστό. Όταν δεν βγαίνεις οικονομικά, αντί για να μπαίνεις μέσα, κύριε μου, αυτό και αυτό και αυτό συμβαίνει. Ενωθείτε. Ακριβώς. Μάλιστα. Και μία τελευταία ερώτηση, Γιάννη. Τι συστήνεις εσύ σε όλα αυτά τα πιο μικρά παιδιά, τα οποία δεν έχουν ασχοληθεί με την κλασική μουσική και ενδεχομένως το σκέφτονται, να πούνε ότι τους αρέσει να ασχοληθούν με... Αυτή, τι θα τους έλεγες?
Να το σύστηνες. Να το δοκιμάσουν, θα το συνισούν στο οπωσδήποτε. Να το δοκιμάσουν οπωσδήποτε. Η μουσική είναι ωραία. Ας να το δοκιμάσουμε. Τίποτα άλλο. Ας το δοκιμάσουμε. Και ό,τι προκύψει. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπέρα. Ας το δοκιμάσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, με την ελπίδα ότι δεν θα χρειαστεί ξανά άλλα 20 χρόνια για να τα πούμε face to face. Γιάννη, ευχαριστώ πολύ και καλά να περνάς ό,τι και αν κάνεις. Ευχαριστώ, Τάσο, επίσης.